το Βαθύλακο είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό σε μια εκκλησία. Για πες μας τι έγινε. Το πρωί της Κυριακής εκεί στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Βαθύλακο Σερβίων είχαμε μια παρουσία της αστυνομίας ενδεχομένως η οποία είχε δεχθεί και σχετική καταγγελία. Άγνωστο πώς, μάλλον ενημερώθηκε από κάποιον επίτροπο, ο ιερέας της περιοχής ενημέρωσε αμέσως πιστούς που πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα και με κατοίκους του χωριού βρίσκονταν στην εκκλησία στην πλειοψηφία τους χωρίς μάσκες, κάποιοι και χωρίς πιστοποιητικά, ότι έρχεται η αστυνομία. Αμέσως έκλεισαν τα μικρόφωνα και ο ιερέας κάλεσε τους πιστούς να εξέλθουν γρήγορα από την εκκλησία για να μην δεχθούν πρόστιμο, τόσο ο ίδιος όσο και οι πιστοί. Όπως μας ενημέρωσαν και κάτοικοι της περιοχής, αλλά το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο ιερέας με τον οποίο μιλήσαμε, τελικά επιβλήθηκε ένα πρόστιμο σε μια γυναίκα που δεν είχε μαζί της πιστοποιητικό. Ενώ ο ίδιος ο ιερέας μας είπε ότι εγώ έχω κάνει, λέει, το εμβόλιο, αλλά τα εμβόλια βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Δεν μπορώ να πω σε κανένα να τα κάνει ή να μην τα κάνει. Τονίζω αυτό. Αλλά δεν είναι θέμα εμβολίου τώρα, είναι θέμα μάσκας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, βεβαίως θα σας πω και τη συνέχεια. Παραδέχθηκε ο ιερέας ότι στον Ιερό Ναό έρχονται εδώ και μήνες οι πιστοί χωρίς μάσκες, λέγοντας ότι δεν μπορώ εγώ και οι επίτροποι να ελέγχουμε ποιος φοράει μάσκα και ποιος δεν φοράει. Δεν γίνεται, λέει, όταν είμαι εγώ μέσα στην Αγία Τράπεζα να ελέγχω τον κόσμο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πολλούς κατοίκους που επικοινώνησαν χθες της περιοχής μαζί μας, στο συγκεκριμένο ναό συγκεντρώνονται αρκετοί πιστοί από τα χωριά της περιοχής, οι οποίοι με την ευρύτερη έννοια ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Μάλιστα, έχουμε και εξέλιξη, γιατί χθες, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δύο πιστοί της περιοχής του Βαθυλάκου έκαναν σχετική καταγγελία στη Μητρόπολη, επίσημη καταγγελία για τα όσα συμβαίνουν στο συγκεκριμένο ναό εδώ και πολλούς μήνες. Δηλαδή, πρέπει να πούμε, μπορούμε να πούμε ότι, να σου πω, οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι έχουν τις δικές τους εκκλησίες. Γιατί έτσι, όπως μας το λες, αυτή την εκκλησία κυρίως πηγαίνουν οι ανεμβολίαστοι και αυτοί που δεν πιστεύουν ότι πρέπει να φοράνε μάσκα. Μάλιστα, υπάρχουν και αρκετά σχόλια που σημειώνουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής του Βαθυλάκου δεν πηγαίνουν πλέον στη συγκεκριμένη εκκλησία για το λόγο ότι έχει γίνει ένας χώρος, ας πούμε, πιστών που είτε δεν φορούν μάσκες είτε αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο, το βλέπουν διστακτικά. Να πούμε πάντως ότι το ζήτημα αυτό είναι το δάσος. Αλλά και ο Μητροπολίτης τι κάνει εκεί? Ο Μητροπολίτης, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες είναι σαφής η θέση του υπέρ του εμβολιασμού. Έχει επιπλήξει και ιερείς σχετικά, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Μάλιστα, επειδή είπα χθες ότι επικοινώνησαν οι δύο κυρίες και με τον πρωτοσύγγελο και τους ζήτησε επίσημη καταγγελία και θα υπάρξει επίσημη καταγγελία. Απλά θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό στην περιοχή μας είναι το δέντρο. Το δάσος είναι το ότι υπάρχουν, όπως είπε η Ιορδάνη, εκκλησίες και μονές που φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν ζητήματα με μοναχούς, πνευματικούς και ιερομόναχους, οι οποίοι κλείνουν το μάτι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είχαμε και πρόστιμο την προηγούμενη Τετάρτη σε μία από αυτές τις μονές. Παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Τι λένε δηλαδή, ελάτε ανεμβολίαστοι? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τώρα όχι, εσύ αυτή. Λέμε, εγώ είμαι ανεμβολίαστος και ξέρω σε ποια μονή θα πάω, σε ποια εκκλησία θα πάω. Γιατί είναι οι σύντροφοι εκεί πέρα. Ακριβώς αυτό, και επειδή οι ιερείς και οι πνευματικοί δέχονται τον κόσμο ανεμβολίαστο και χωρίς πιστοποιητικά μέσα. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Ο ιερέας δεν μπορεί να ξέρει αν είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό να δείξει το πιστοποιητικό στην πόρτα. Αλλά από εκεί και πέρα, τη μάσκα, είτε είσαι εμβολιασμένος, είτε είσαι ανεμβολίαστος, είτε έχει συμπτώματα, είτε δεν έχει, πρέπει να τη φοράς. Ακριβώς, αλλά είναι υποχρεωτικό να δείχνει το rapid test το πιστοποιητικό στην είσοδο. Αυτά, παιδιά, είναι το διαβόλου. Τα πιστοποιητικά νόσησης και εμβολιασμού και μάσκες είναι το διαβόλου αυτά. Εμείς είμαστε άτρωτοι. Πόσα μοναστήρια υπάρχουν τέτοια? Και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα ολόκληρο κλίμα παραθρησκευτικών οργανώσεων. Στην περιοχή μας, Ιορδάνη, υπάρχουν δυστυχώς. Βέβαια, αρκετά. Τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, μ' αρέσει που το λέγαμε για πλάκα, Ιορδάνη. Θυμάσαι, λέγαμε για πλάκα στην αρχή θα χωριστούν οι εκκλησίες. Άγιος Γιώργης για ανεμβολίες τους, αυτό έγινε στην Κοζάνη. Αυτό έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Για να σου πω κάτι, το πρόστιμο την προηγούμενη Τετάρτη μπήκε σε μονή στην περιοχή στην οποία λειτουργεί ο γνωστός Παπα-Νικόλας,
στην Εράτηρα, ο οποίος έγινε διάσημος όλη την Ελλάδα, κηρύσσοντας το μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού, καλώντας τους πιστούς να εμβολιαστούν. Φανταστείτε δηλαδή ότι στην ίδια περιοχή. Τι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει σε όλα αυτά τα χωριά. Τι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει σε αυτά τα χωριά με τους ανεμβολίαστους. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.